Με την επιστροφή του Donald Trump έχουμε ένα πρόβλημα που λειτουργεί λίγο παράξενα στην Ευρώπη. Λόγω ητοπάθειας φαντάζομαι, κοιτάζουμε τα πράγματα σαν να είμαστε και εμείς μια Κίνα για την Αμερική. Η Αμερική βλέπει την Κίνα εχθρικά διότι η Κίνα είναι επεκτατική. Η Ευρώπη δεν είναι επεκτατική και δεν την βλέπει εχθρικά η Αμερική. Άρα μπορεί μερικοί να αναρωτιούνται τι θα γίνει σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, τι θα γίνει σε επίπεδο εμπόριο, τι θα γίνει με τους δασμούς, ειδικά ας πούμε οι Γερμανοί. Αλλά το θέμα ποιο είναι, είναι ότι στην πραγματικότητα σε επίπεδο υψηλής στρατηγική, η Αμερική θέλει μια Ευρώπη πιο αυτόνομη, θέλει να υπάρχει συνεργασία μαζί της, απλώς δεν θέλει να είναι εξαρτημένη, δεν θέλει να είναι μόνο αυτή που ζητάει βοήθεια, και ακόμα λιγότερο να είναι ουδέτερη. Άρα δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο σύγκρισης με την Κίνα, η οποία είναι επιθετική, επεκτατική, θέλει να παίξει έναν ρόλο που δεν είναι πια μόνο στο χώρο της, ούτε μόνο στην Ήπειρό της, θέλει να πάει αλλού και στην Αφρική και στην Ευρώπη με έναν τρόπο καθαρά αυτοκρατορικό και κατά συνέπεια ε, ετοιμάζεται η Αμερική για μια μορφή πιο έντονη αντιπαλότητα, ειδικά στον Ειρηνικό ωκεανό, στην Συνική θάλασσα και βέβαια στην Από γιατί βλέπουμε ότι η Κίνα παίζει επιθετικά και εναντίον της Νότιας Κορέας και εναντίον της Ιαπωνίας και Εναντίον των Φιλιππίνων, δεν μιλάω καν για την Ταϊβάν. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι να μην μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο σύγκριση. Ούτω ή άλλω η Αμερική συχνά κάνει εξαιρέσει και για τον Καναδά και για την Ευρώπη. Και πρέπει να μπούμε πιο βαθιά σε μια διαφορετική σχέση, η οποία όχι να είναι ισορροπημένη, γιατί δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, αλλά να είναι εναρμονισμένη, έτσι ώστε. Να μπορούμε εμείς να παίξουμε έναν ρόλο σημαντικό σε επίπεδο παγκόσμιο, να μπορούμε να αμεινόμαστε αποτελεσματικά και εντός της Ευρώπης και να προσφέρουμε έναν συμμαχικό ρόλο, ο οποίος να μην είναι αυτός που είναι πάντα παθητικός, αλλά να είναι ενεργητικός και να μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που δημιουργούνται. Αυτά τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά σε σχέση με το τι προσεγγίσεις ακούμε οι οποίες δίνουν την εντύπωση ότι είμαστε εντελώς συγκρίσιμοι με την Κίνα σε σχέση με την Αμερική. Καμία σχέση, πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο ορθολογικοί, σίγουρα πιο σοβαροί, να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια δυνατότητα εξέλιξης και όταν το κοιτάζουμε και σε επίπεδο της Ελλάδας, μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε μια τεράστια δυνατότητα που εμφανίζεται, όχι μόνο για τα στρατηγικά, τα στρατιωτικά και τα πολιτικά, γιατί είμαστε ήδη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βέβαια και για τα ενεργειακά, όπου εκεί πέρα μπορούμε να παίξουμε έναν τεράστιο ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συντονισμό με την Αμερική.